Μια δεύτερη μορφή συνάρτησης μεταφοράς που μπορεί να μας δοθεί στις εξετάσεις ως δεδομένο για να αντλήσουμε κάποια δεδομένα για την άσκηση είναι της μορφής αυτής. Δηλαδή να έχουμε και πόλους και μηδενικά, δηλαδή και αριθμητική πάνω ονομαστή. Οπότε εμείς πρέπει να βγάλουμε το χ1 του S, το χ2 του S, το χ3 του S και το χ4 του S, όπως βλέπουμε, γιατί το S θα είναι ή στη Τετάρτη. Απλά στο συγκεκριμένο παράδειγμα μας δίνει κατευθείαν τις ρίζες, που πάντα έτσι το δίνει και στις εξετάσεις αν δοθεί κάποια τέτοια μορφή, δηλαδή μας δίνει τις ρίζες του παρονομαστή, το μείον 1, το μείον 5, το μείον 8 και το μείον 20 είναι, όπως βλέπουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε έναν τρόπο για να βρούμε τα χ1, χ2, χ3 και χ4 τόνους, ώστε να βρούμε τους πίνακες α, β και σ και να συνεχίσουμε την άσκηση. Ο τρόπος που χρησιμοποιώ εγώ και που τον μάθαμε και στα ΣΑΕΝ εργαστήριο και στα μαθηματικά 2 είναι αυτός, δηλαδή μπορώ να εκφράσω αυτό το κλάσμα ως εξής. Δηλαδή, αυτό το κλάσμα ισούται με αυτό εδώ πέρα. Υπάρχει κάποιος αριθμός α, β, γ, δ, που αν αυτό όλο το κλάσμα προστεθεί μας βγάζει όλο αυτό. Πώς βρίσκουμε τώρα το α, β, γ, δ, που είναι ουσιαστικά η όλη υπόθεση αυτής της άσκησης. Για να δούμε πώς βρίσκουμε το α. Το α, βλέπουμε ότι η ρίζα του παρονομαστή στο α είναι το μείον 1. Οπότε το όριο θα τίνει στο μείον 1. Οπότε θα έχουμε το αρχικό μας κλάσμα, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, χωρίς το S συν 1, για να μην μηδενιστεί και έχουμε άτομο στον παρονομαστή. Αυτός είναι ένας μαθηματικός τρόπος, δεν υπάρχει λογική δηλαδή στο γιατί αυτό το α να ισούται με αυτό εδώ πέρα. Θέλω να πω έτσι προφανής, προφανώς και είναι μαθηματικό, αλλά δεν υπάρχει κάποια προφανής εξήγηση τώρα να πω ότι έβαλα αυτό γιατί αυτό βγήκε έτσι. Απλά το παίρνουμε ως δεδομένο για να λύσουμε τη συγκεκριμένη άσκηση αυτό το τρόπο. Οπότε έγραψα όπως είναι αυτό το κλάσμα, χωρίς το S στο συν 1 γιατί θα υπήρχε άτομο στον παρονομαστή, και απλά βάζω τώρα πώς λύνω το όριο. Βάζω απλά στο S το μείον 1, όπου S θα βάλω το μείον 1 γιατί αυτό μας λέει εδώ πέρα. Αν κάνω τις πράξεις αυτό θα βγει 0,14. Οπότε ξέρουμε ότι το α μας είναι 0,14. Πάμε να βρούμε το β. Όπως βλέπουμε το β είναι S συν 5. Άρα το όριο θα τίνει στο μείον 5. Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς γράφω το αρχικό μας κλάσμα, αλλά αυτή τη φορά χωρίς το S συν 5. Αυτό μας κάνει 0,14. Δεν έχω κάνει ένα λάθος. Το α είναι 0,018, το β είναι 0,14. Κάνουμε και το γάμα, το οποίο θα είναι, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, στο μείον 8 θα τίνει το όριο. Πάλι το αρχικό κλάσμα. Χωρίς το S στο μείον 8. Αυτό μας κάνει μείον 0,23. Και το δέλτα αντίστοιχα. Στο μείον 20 αυτή τη φορά, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Το ίδιο ακριβώς κλάσμα. Χωρίς το S συν 20. Αυτό μας κάνει 0,05. Οπότε βρήκαμε και τα 4.
Αυτό εδώ. Να πούμε ότι αυτό ισούται με το χ1 του S. Αυτό είναι το χ2 του S. Αυτό είναι το χ3. Και αυτό το χ4 του S. Οπότε, αφού έχουμε βγάλει το α, β, γ, δ, τώρα θα προσπαθήσουμε να τα γράψουμε όχι ως χ1 τόνος, χ2 τόνος, χ3 τόνος και χ4 τόνος, ώστε να βγάλουμε τους πίνακες α, β, σ και δ. Για να δούμε πώς γίνεται αυτό. Καταρχάς για το χ1 του S, δηλαδή για αυτό εδώ, έχουμε το εξής. Δεν κάνω κάτι, το μόνο που κάνω είναι να γράφω στο αντί για α, να γράφω τον αριθμό που βρήκαμε εδώ πέρα ότι είναι το α, το 0,018 επί το u. Αν το κάνω τώρα αυτό χιαστή, θα βγει αυτό το πράγμα. S επί χ1 συν χ1 ίσο 0,018 u. Απλά έκανα χιαστή. Το S επί χ1 όμως ξέρουμε ότι είναι το χ1 τόνος. Οπότε το χ1 τόνος θα είναι ίσο. Πάω τα υπόλοιπα από τη δεξιά πλευρά. Οπότε θα έχουμε 0,018 u μείον χ1. Αφού το χ1 ήταν αριστερά και τώρα πάει δεξιά, αλλάζει πρόσημο. Άρα βρήκαμε το χ1. Με αντίστοιχο τρόπο θα κάνω το ίδιο για το χ2, χ3 και χ4. Ας κάνουμε άλλη μια φορά αναλυτικά το χ2 και τα υπόλοιπα θα τα γράψω κατευθείαν για να το καταλάβουμε. Το μόνο που κάνουμε είναι να παίρνουμε από αυτό το κλάσμα το χ2s και να βάζουμε όπου β τον αριθμό που βρήκαμε, δηλαδή το 0,14. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Οπότε θα έχουμε 0,14u για s ή 5. Κάνοντας εδώ χιαστή θα βγει S χ2 συν 5 χ2 ίσον 0,14 u. Σου βλέπουμε το 5 βγήκε, γιατί εδώ άμα το κάνουμε χιαστή θα γίνει 5 χ2. Εδώ το αφήσαμε χ1 γιατί είχαμε χ1 επί 1 χ1. Με αντίστοιχο τρόπο τώρα το χ2 τόνος, οπότε θα είναι χιαστή. Όπως αυτό εδώ πέρα το S χ2, όπως το S χ1 έγινε χ1 τόνος, το S χ2 θα γίνει χ2 τόνος όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Και τα υπόλοιπα θα τα πάω από τη δεξιά πλευρά, οπότε θα γίνει 0,14 u. Αυτό ήταν ήδη από την ίδια πλευρά, οπότε δεν αλλάζει. Μείον 5 χ2 του τάφ. Με αντίστοιχο τρόπο το χ3 τόνος και το χ4 τόνος θα γίνουν 0,23 u του τ, 8 χ3 του τ και το χ4 20 χ4 του τ. Οπότε έχουμε βγάλει το χ1 τόνος, το χ2 τόνος, το χ3 τόνος και το χ4 τόνος. Και τώρα πάμε να γράψουμε τους πίνακες. Όπως βλέπουμε από εδώ, έχουμε, ο πίνακας μας θα είναι 4 επί 4, αφού έχουμε χ1, χ2, χ3 και χ4. Ο πίνακας α θα είναι ο εξής. Μείον 1, 0, 0, 0. 0, μείον 5, 0, 0, 0, 0, μείον 8, 0 και 0, 0, 0, μείον 20. Αυτό ήταν ο πίνακας μας. Τώρα πώς βγήκε, για να δούμε λίγο εδώ πέρα. Εδώ έχουμε βρει τα χ1, χ2 τόνος, χ3 τόνος και χ4 τόνος. Βλέπουμε ότι το χ1
Έχει μείον ένα στο χ1 σαν συντελεστή, οπότε βάζουμε μείον ένα, τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν όπως βλέπουμε, οπότε είναι μηδενικά. Το χ2 τόνος έχει μόνο το χ2 που είναι μείον 5 ο συντελεστής του, οπότε στο χ2 βάζουμε αυτό. Αυτά είναι χ1, χ2, χ3 και χ4 αντίστοιχα, η κάθε στήλη εδώ πέρα. Οπότε στην τρίτη στήλη αντίστοιχα έχουμε μόνο το μείον 8 στο χ3 και τίποτα άλλο, οπότε θα βάλουμε στο χ3 το μείον 8 και στο χ4 όπως βλέπουμε εδώ πέρα το μείον 20. Έτσι βγήκε ο πίνακας α. Τώρα για να δούμε πως βρίσκουμε τον πίνακα β. Ο πίνακας β θα είναι αυτός εδώ, 0, ό,τι βρήκαμε δηλαδή στα α, β, γ, δ, αυτός θα είναι και ο πίνακας, δηλαδή 0,018, 0,14, μείον 0,23 και 0,05. Τώρα γιατί γίνεται αυτό? Όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ο πίνακας β εξαρτάται από το u, όπως βλέπουμε εδώ πέρα ο συντελεστής του u και στο χ1 και στο χ2 και στο χ3 και στο χ4 είναι οι αριθμοί α, β, γ και δ αντίστοιχα, οπότε έτσι βγάλαμε τον πίνακα β. Και ο πίνακας ε θα είναι ο 1, 1, 1, 1. Αυτό γιατί όπως είπαμε ο πίνακας ε εξαρτάται από το ψ και το ψ ισούται με χ1 του S συν χ2 του S συν χ3 του S συν χ4 του S. Ο λόγος είναι από την αρχή, άμα δούμε την άσκηση, δηλαδή εδώ πέρα, αν κάναμε χιαστή όπως και βγάζαμε με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε ότι αφού αυτά τα πήγαμε όλα, αυτά εδώ όλα τα έχουμε πάρει. Εδώ στην αρχή είχαμε πάρει αυτό το κλάσμα και το κάναμε α, β, γ, δ και το εκφράσαμε. Μετά στο τέλος όπως βλέπουμε εδώ πέρα είχαμε βάλει στα χιαστή που κάναμε και το u, οπότε χρησιμοποιήσαμε επί u, όλον αυτόν τον αριθμό επί u, και το μόνο που είχε μείνει έξω ήταν το ψ. Οπότε ψ ίσον με όλο αυτό που είχαμε κάνει όλη την πράξη εδώ πέρα. Άρα το ψ θα είναι ίσο με το χ1s, χ2s, χ3s, χ4s πολλαπλασιασμένο επί το u που το έχουμε κάνει ήδη εδώ κάτω. Βλέπουμε ότι όλα τα έχουμε πολλαπλασιάσει επί u. Οπότε ο πίνακας ε που εξαρτάται όπως είπαμε από το ψ, και αφού το ψ είναι όλο αυτό, δηλαδή και τα 4, άρα έχει και στα 4 χ1, χ2, χ3, χ4, όπως βλέπουμε έχει 1. Και τώρα αφού βγάλαμε τον πίνακα α, β και σε, ο δε φυσικά και σε αυτή την περίπτωση είναι 0, μπορούμε με τους πίνακες να λύσουμε οποιαδήποτε άσκηση μας δοθεί.